Σε ετοιμότητα είναι η Περιφερειακή Ενότητα Δράμα για την αντιμετώπιση του επερχόμενου χειμώνα, όπω επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Ξανθόπουλο μετά τη συνεδρίαση σήμερα του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτική Προστασία που εξέτασε παρόμοια ζητήματα. είναι η, θα έλεγα, η ετήσια συνάντηση, συνεδρίαση μάλλον του Συντονιστικού αυτού οργάνου, που συμμετέχουν φορεί τη Πολιτική Προστασία και από την Περιφέρεια και από όλη την Περιφερειακή Ενότητα. Σκοπός μας είναι να προετοιμαστούμε και να δούμε και τα σχέδια τα οποία υπάρχουν αντιμετώπισης εκτάκτων γεγονότων. Σήμερα συζητήσαμε για τρεις περιπτώσεις εκτάκτων φαινομένων. Για τις χιονοπτώσεις, τις έντονες, αν θα υπάρξουν, τις βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες, αν θα υπάρχουν, και την περίπτωση των σεισμών. Η πολιτεία, αυτό η αυτοδιοίκηση, πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για πανεδεχόμενο. Υπάρχουν σχέδια καταφυγίων παράδειγμα, τα οποία θα πρέπει να επικοινωνηθούν σε περίπτωση σεισμού, που θα συγκεντρωθεί ο κόσμος. Και όπως είπα για την περίπτωση των... της χιονόπτωσης και των πλημμυρών, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα. Αυτό το οποίο διαπιστώθηκε είναι ότι υπάρχει ετοιμότητα και θα έλεγα και στο παρελθόν έχει... Αποδειχθεί ότι έχουν εργαστεί όλοι οι φορείς για να υπάρξει αυτή η ετοιμότητα, καθώς δεν υπήρχαν περιπτώσεις που κινδύνευσαν πολίτες ή δεν αντιμετωπίστηκαν φαινόμενα που προέρχονταν κυρίως από χιονοπτώσεις, γιατί στις πλημμύρες ευτυχώς δεν έχουμε χρόνια να έχουμε προβλήματα από τις πλημμύρες και μακάρι να μην έχουμε και δεν έχουμε φυσικά και από σεισμού.